ουράνια ρήτρα αγιά σα τη αγράντου σου επιφανία, αυτό κινητέ ποταγία σου και το είδωρ τούτου, και ποιησον αυτό κενέστε, πάση τη αργιωμένη και τη μεταλαμβάνου εξ αυτού, ευλογία πηγήν, ιατρία παθών, αγιασμό οίκων, πάση επιβουλή, ορατίστε και αοράτο αλεξιτήριο, ότι σον το κράτο και σου ει την ημασυνία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του Υιού και του Πνεύματο, νίκαιαϊ, και ει του αιώνα των αιώνων, ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κρίνομε, μπίνω η Κύριε το ούσου και πάτουσον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και γεια σας τα ύδατα και ευρώησον πάντα σημάς, δια της κλήσεως των εαυτών αφιένου σημαίνοντας τους γρίας πρόσημα και καταξίωσον ημάς η πληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεως του κερατισμού και γενέστο μη Κύριε εσύ και γενική της σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός ημών και συνειδόξανον απέμπωμεν, του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας την ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον δωρεόν αξίωση μας ίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσε τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα την ευλογία σου άχραντε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρελίες Παναθάνατου Αγίας από Μητρός Παντανάσης και Οδηγητρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αερών Αγίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες Τιμίου Αδόξου Πρεπιπροδρόμου και Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Πανεπιστημίων Αποστόλων, του Αγίου Εδόξου Αποστόλου Παύλου, η Ιδρυτού της Αγίας Εκκλησίας ημών και της Αποστόλου Εθνομάρχους Κοσμάτου Εθνολού. Των Ασίων και Διαφόρων Πατέρων ημών, ο Πατρός ημών Διονυσίου του Εντολίμπου, του Θαμπού Προστάτου και Εφόρου της Επαρχίας ημών και της Μεγαλομάτου της Εκατερίνης, Πολιούχου της Πόλης ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων της Κυμπιάνης και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διεφόρων των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίες Χριστέωτος ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να κάνουμε το καθήκον αυτό που πρέπει ως χριστιανοί, αλλά και αν πάμε ακόμη στους κλασικούς χρόνους και οι αρχαίοι ημών προέγονοι, παρότι ήσαν ειδωλολάτροι, τι έλεγαν, από Θεού άρξαστε. Τώρα βέβαια εδώ τα αξιώματα κλπ. Που έχουν οι διοικητές, οι υποδιοικητές, δεν τους γνωρίζω. Θα σας καλέσω κατά το Ευαγγέλιο όλους αδελφούς. Όλοι είμαστε αδέλφια. Είμαστε αδέλφια του Χριστού. Είμαστε βαφτισμένοι στην ίδια κολυμπήθρα, κοινωνάμε από το ίδιο το κουτάλι, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα όλοι είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αγωνιζόμαστε για τον αδελφό, για τον πλησίον, όπως μας είπε και ο Χριστός μας, και όποιος γνώρισε τον πλησίον, γνώρισε τον Θεό του. Δεν γνωρίζεις τον πλησίον, δεν πρόκειται όσο να ψάξεις, όσο να διαβάσεις, να γνωρίσεις τον Θεό. Ο Θεός είναι απέναντί μας. Έχουμε καθήκον να προσφέρουμε τη γαλήνη, την ηρεμία και προπαντός στις ημέρες μας τον 21ο αιώνα που ευτυχώς ή δυστυχώς μάλλον θα λέγαμε ο άνθρωπος όλα τα κατόρθωσε. Προχώρησε. Εκεί που έμεινε στάσιμος είναι τι. Δεν μπόρεσε να βρει τον εαυτό του άνθρωπος. Και όλη η τεχνολογία την οποία έχουμε σήμερα, βλέπουμε τι, δεν μπόρεσε να φέρει την ηρεμία.
την ψυχική ηρεμία προφαντώς, διότι όταν πάσχει η ψυχή, υποχρεωτικά θα πάσχει και η ψυχή. Ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή και τα ανάβαλη. Εδώ λοιπόν ένα κηλικείο, ένα ησυχαστήριο θα έλεγα εγώ κλπ, που ορισμένοι άνθρωποι απεφάσισαν και το κάνανε ένα κατάστημα ηρεμίας. Έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι προς το παρόν έχουν ψυχικό πόνο να έρθουν να πιούν το ποτό τους, τον καφέ τους κλπ. Και κυρίως τι, να βρεθεί και ένας άνθρωπος να μιλήσει μέσα στην ψυχή, διότι εγκαταλείψαμε, όπως ξέρετε, την ψυχή μας, την κουβαλάμε μέσα μας και φτάσαμε σαν τους ανθρώπους, συγγνώμη λίγο για αυτό που θα πω, όπως η νεκροφόρα κουβαλάει ένα νεκρό, το σώμα λοιπόν κουβαλάει μια νεκρή ψυχή μέσα. Πρέπει να ζωντανέψει η ψυχή μας. Όταν έχουμε ψυχή και όταν έχουμε και Χριστό, αυτός είναι ο παράδεισος. Και όταν αποκτήσουμε μέσα στην καρδιά μας τον παράδεισο, κατά τον κύριο νημόνιο Χριστό, τον οποίο ρώτησαν οι Μαρία, Κύριε, πού είναι η βασιλεία σου, πού είναι ο παράδεισος. Η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί. Εύχουμε πραγματικά μέσα μας την ψυχή μας να ηρεμήσουμε και θα ηρεμήσουμε μόνο με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι, μάθαμε παιδιά στο καθηγητικό, ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Από αυτά τα δυο πάσχουν. Δεν βαριέσαι. Είχαμε να φάμε τρία πιάτα φαγητό. Ας φάμε ένα. Θα γλιτώσουμε και τον κεφαλικό. Να έχουμε τον Χριστό για να έχουμε και τη χαρά και την ειρήνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Να σας φωτίζει ο Θεός σε πάνε έργων αγαθών. Να είστε καλά. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Και όλα να πάτε καλά, όλα να πάτε καλά.